Καλησπέρα σε όλες και όλους εδώ από το νησί σου 99 στα FM και σε live μετάδοση. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα για πρώτη φορά στο νησί τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΚΚΕ αλλά και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, τον κύριο Θανάση Παφίλη. Καλώς ήρθατε στο νησί και στο νησί. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, οι περιοδίες δεν είναι πρώτη φορά, έχω έρθει και άλλες φορές, αλλά... Ναι. Εδώ στο στούντιο για συνέντευξη εννοώ. Ναι, οι περιοδίες πηγαίνουν καλά από ό,τι μαθαίνω στα χωριά για επισκέψεις ή ομιλία. Ναι, να σας πω τώρα, είναι από μια πλευρά εντυπωσιακό, τουλάχιστον από τη χθεσινή, δεν έχουμε πρώτη φορά όπως είπα στη Μυτιλίνη, στην περιοχή που πήγαμε και φτάσαμε, καταλήξαμε στο τέλος στο Πλωμάρι με μια πολιτική συγκέντρωση και ομιλία, συναντήσαμε πραγματικά μια μεγάλη εκτίμηση για το ΚΚΕ, θερμία, στο πούμε έτσι, υποδοχή. Το δεύτερο ήταν ότι υπάρχει μια γενική απέτηση, αυτό εισέπραξα εγώ τουλάχιστον, που δεν ξέρω και πρόσωπα για πράγματα, να ξαναβγεί η Μαρία Οικομινάκα βουλευτίνα στο νομό, για την οποία το λέω, παρότι είναι σεμνή και δεν θέλει να το ακούει, μεγάλη εκτίμηση όλος ο κόσμος. Ναι, για την παρουσία της. Και πολλές παρεμβάσεις. Έχει κάνει 1.400 παρεμβάσεις. Ναι. Και εγώ μπορώ να συμπληρώσω ότι και μέσα στη Βουλή και σε δύσκολα νομοσχέδια έχει εκτίμηση ακόμα και από το αντίπαλο στρατόπεδο, στο πω έτσι. Και από τα νεότερα στελέχη του ΚΚΕ. Ναι, και είναι και νέα και μορφωμένη είναι και αγωνίστρια είναι, επομένως και γυναίκα. Ναι, είναι και μοναδική γυναίκα. Πρέπει να βγάλει και Λέσβος μια γυναίκα. Σωστά. Πάλι. Σωστά. Και βέβαια έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση. Εντάξει, τώρα τα συζητήσεις έχουν να κάνουν με τα εκλογικά. Ναι, τώρα να σας πω, ξέρετε, λένε για την Λέσβο, βασικά είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, για τη Λέσβο, ότι υπήρξε ένας κατακαιρματισμός του προοδευτικού χώρου που ήταν ενδεικτικό και υπήρξε, λέει, αυτό και πανελλαδικά, όπως και στη Λέσβο. Αλλά ειδικά στη Λέσβο είχαμε το φαινόμενο της ανόδου κατά 6 μονάδες του ΚΚΕ και την απώλεια της έδρας. Πώς το εξηγείτε αυτό, φταίει το σύστημα? Καταρχήν να σας πω ότι αυτή η έννοια του προοδευτικού χώρου, τι ακριβώς εννοεί? Δηλαδή, προοδευτικός χώρος είναι αυτός που είναι με τους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ? Προοδευτικός χώρος είναι αυτός που πέρασε όλα τα μνημόνια στην Ελλάδα και μάλιστα δεν κάνουν και αυτοκριτική? Μπορεί να λένε κάναμε λάθη, αλλά τι λάθη? Μετανιώνουν για αυτό που έκαναν? Όχι, λένε ότι σώσαμε τη χώρα. Σώσαμε τη χώρα και τσακίσαμε τους εργαζόμενους. Προοδευτικός είναι αυτός που υποστηρίζει το Ταμείο Ανάκαμψης, το Πρόγραμμα Σταθερότητας. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί σε όλα αυτά υπάρχει μία ταύτιση και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο το τι λένε στα λόγια και άλλο το τι κάνουν. Πώς γίνεται ένας προοδευτικός χώρος να ψηφίζει τα μισά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, το 70% το ΠΑΣΟΚ, και να έχουν συμφωνήσει για το πρόγραμμα της επόμενης μέρας? Κατά τη γνώμη βέβαια μας, σε αυτό απαντάνε ότι ψηφίζαν τα επιδόματα. Όχι, να σας πω κάτι. Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν μερικά. Να αρχίσουμε από πού? Από το τι έχουν ψηφίσει? Τις δαπάνες τις νατοϊκές που έχουν κδάριο τον κόσμο, που δεν έχουν σχέση με την άμυνα της χώρας οι περισσότερες, αλλά έχουν με τον ΝΑΤΟ? Και αν μας πει κανένας ότι λέμε υπερβολές, θα τους πούμε το εξής απλό. Όταν έγινε αναβάθμιση και πάρθηκε η απόφαση αναβάθμισης των F-16 σε Viper, τα πολεμικά αεροπλάνα είναι, για όσους δεν ξέρουν, υπήρχε η εισήγηση του Πενταγώνου προς το Κογκρέσο, η οποία τι έλεγε? Πρέπει να τα αναβαθμίσουμε για να μπορούν να συνεργάζονται άριστα με τα αεροπλάνα των ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και να επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό είναι αλήθεια. Και όσοι στρατιωτικοί έχουν ειδικές γνώσεις το ξέρουν. Και το έχουμε αποκαλύψει και μέσα στη Βουλή. Δηλαδή, για πέστε μας, τι σημαίνει δηλαδή ότι όταν ψηφίζεις πέρα από αυτά, παραδείγματος χάρη την ιδιωτικοποίηση του ελληνικού. Ναι. Και παίρνεις συγχαρητήρια και από το Λάτσι. Όταν συμφωνίζουμε για τα ναυπηγεία. Όταν, παραδείγματος χάρη, να πάμε και πιο πίσω, αν θέλετε, όταν ιδιωτικοποιείς 14 αεροδρόμια. Όταν ιδιωτικοποιείς τα ναυπηγεία της Σύρου. Όταν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ παραδίδεις στους Αμερικάνους τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Να πω και άλλα. Είναι πάρα πολλά και είναι σοβαρά αυτά όταν ψηφίζεις όλες τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο. Ναι. Δεν είναι λοιπόν ότι ήταν τα επιδόματα και αυτά. Γιατί να σας πω και κάτι, στα επιδόματα, παραδείγματος χάρη, πέρα από το κόλπο που κάνουν στη Βουλή για να ξέρει και ο κόσμος, ναι, και το έχουμε καταγγείλει, βάζουν σε ένα άρθρο 5 διαφορετικά πράγματα. Το ένα μπορεί να είναι θετικό, ναι, όχι ότι λύνει τα προβλήματα. Ναι. Και του λέμε, βάλτε τα ξεχωριστά να τα ψηφίσουμε. Όχι εκεί, για να σε παγιδεύσουν. Και φυσικά εκεί αναγκαζόμαστε και ψηφίζουμε παρόν. Αλλά σε άλλα που είναι ξεχωριστά, εμείς ποτέ δεν καταψηφίσαμε κανένα μέτρο που ανακουφίζει το λαό με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί μας λένε όλο όχι, 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 τι όχι. Όχι, λέμε στο σύνολο της πολιτικής που είναι αντιλαϊκή. Άρα, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, τι κατακαιρματισμός δηλαδή του προοδευτικού χώρου? Μια χαρά θα κάνει η κυβέρνηση και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ, αφού συμφωνούν στα στρατηγικά, γιατί δεν θα μπορούσαν να κάνουν η κυβέρνηση? Και το δεύτερο είναι το εξής, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό. Λέει ότι καταστρέψαμε την απλή αναλογική. Καλά, δεν ντρέπεται? Και το λέω έτσι. Ότι δεν δώσατε βάση, ναι. Το λέω έτσι. Η απλή αναλογική, εμείς την ψηφίζουμε και μάλιστα βοηθήσαμε να περάσει, γιατί εμείς δεν συμφωνούμε ότι με το 3%. Ναι. Και είπαμε, βάλτε τους ξεχωριστά άρθρα. Σας το λέω γιατί το χειρίστηκα για προσωπικά δηλαδή. Να το πω τώρα, πέρασαν πολλά χρόνια. Ναι. Βάλτε το ξεχωριστά να το ψηφίσουμε. Γιατί το ψηφίζουμε? Γιατί είναι το πιο δίκαιο εκλογικό σύστημα. Ναι. Γιατί παίρνεις 10% βγάζεις 30%. Παίρνεις 5% που βγάζεις 15%. Από εκεί και πέρα, ο σχηματισμός της κυβέρνησης είναι άλλη ιστορία. Για να κάνεις κυβέρνηση πρέπει να έχεις κοινό πρόγραμμα. Δηλαδή, τι να γίνουμε εμείς σαν αυτούς, και εννοώ ναι, όλους τους υπόλοιπους. Πάμε να υποστηρίξουμε τι δηλαδή, τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού και μάλιστα να τη διαφημίζουμε κιόλας? Δεν πρόκειται να το κάνουμε. Εμείς είμαστε το παράδοξο όμως. Και που... το λέμε. Ναι. Τελειώνω, 10 δευτερόλεπτα. Ναι, ναι, ναι. Και τελειώνω και λέω το εξής. Εμείς είμαστε με τους εργαζόμενους και με το λαό και τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού. Δεν είμαστε με τα συμφέροντα των ομίλων. Και να πω και κάτι ακόμα που ναι, είναι και επίκαιρο. Γίνεται ολόκληρη συζήτηση για τη φορολογία. Έχετε ακούσει, και απευθύνομαι και στον κόσμο, αλλά και έχετε ακούσει να λέει κανένας ότι θα αυξήσουμε τη φορολογία στον πλούτο, που είναι ασύλληπτη η φορολογία, 14 δις κέρδη, 150 εταιρείες. Έχετε ακούσει κανένας να πει ότι θα αλλάξω την αναλογία των φόρων, δηλαδή ο εργαζόμενος, ο αυτοαπασχολούμενος, ο φτωχός αγρότης, να πληρώνουν το 95% και αυτοί που έχουν πάνω από το 65% το ΕΠ να πληρώνουν το 5%. Κανένας από αυτούς δεν το λέει. Ναι. Πώς μπορεί λοιπόν να κάνεις μια συνεργασία? Σε ποια βάση θα την κάνεις τη συνεργασία? Και οι συνεργασίες δεν είναι να βρούμε ένα και να συμφωνήσουμε. Τι θα όλα γίνει, τα θέματα όμως, συνδέονται. Με την άνοδο του ΚΚΕ στη Λέσβο πολύ περισσότερο και πανελλαδικά και την απώλεια της έδρας. Γιατί συνέβη αυτό το πράγμα? Συνέβη, τώρα ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ και την πήρε. Αυτό είναι. Δεν είναι τίποτα. Ο κόσμος τέλος πάντων ίσως θεώρησε και σίγουρο ότι βγαίνει. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή επανέρχεται κατά τη γνώμη σας, έτσι, ιστορικά σαν ομάδα που ναι, την αγαπάς. Να σας πω τώρα, εδώ έχετε λωτούς. Δεν έχουμε νομίζω. Δεν έχετε λωτούς. δεν είμαστε χώρα των λωτοφάγων. Δεν είναι από παρθενογέννηση το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Κρύβει μια ιστορία πίσω που είναι κληρονομιά και για τον Ανδρουλάκη που παριστάνει ότι δεν κυβέρνησε. Δεν κυβέρνησε. Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ήταν όταν πέρναγαν τα μνημόνια. Ναι. Και στην κυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά. Λέω λοιπόν ότι δεν θα πάθουμε αμνησία. Γιατί το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται και με το ΣΥΡΙΖΑ σκοτώνονται. Ποιος θα είναι ο συνεπής του σοσιαλδημοκρατικού εντός εισαγωγικών συμπολιτευόμενου χώρου, γιατί συμπολιτευόμενος είναι. Το ότι έχει κάποια άνοδο, εντάξει, έχει κάποια άνοδο. Ναι. Συσπήρωσε κάποιες δυνάμεις, έχει κρατήσει κάποιες δυνάμεις, αλλά ο κόσμος όμως δεν πρέπει να ξεχάσει ότι τον έγδαρε ζωντανό. Και τα λέω χωριάτικα ναι, εγώ. Μια χαρά τα λέτε, δεν πρέπει να ξεχάσει ότι του έκοψε 40% τους μισθούς, ότι έκοψε τις συντάξεις, ότι έκλεισε τα μαγαζιά, ότι τον τέρανε στη φορολογία και πάρα πολλά άλλα πράγματα εν ονόματι του να σωθεί η χώρα. Δηλαδή να σωθούν τα μεγάλα συμφέροντα, γιατί αυτά σώθηκαν. Ας βγουν, έχουμε ρωτήσει πολλές φορές, πέστε μας μέσα στην κρίση και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ πόσα πλήρωσε το μεγάλο κεφάλαιο. Κανένας δεν απαντάει. Τίποτα ναι, δεν πλήρωσε. Να το ξέρετε. Να σας λοιπόν, πω, κύριε και Παφή, αυτό το ναι, comeback που λέει ναι,
Θα δείτε ότι έχει κοντά, κοντά ποδάρια. Ναι. Ναι, για να το δούμε αυτό πώς θα πάει. Καλά, δεν είναι άμεσο, αλλά μακροπρόθεσμα. Ναι. Για να μην πω τι ρόλο έχει παίξει μες στο συνδικαλιστικό κίνημα, να ακούνε και οι εργαζόμενοι. Με τον Παναγόπουλο 800. Μια που το λέτε, ηγεσέ, τι κάνει, κύριε Παφίλη, μια που είστε στην Αθήνα πιο κεντρικά. Να σας πω τώρα, επειδή το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ πολεμάνε λυσαλέα τη δεξιά, κάνανε κοινό προεδρείο, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ στη ΓΕΣΕ. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και το ΠΑΜΕ που είναι δεύτερη δύναμη, το πετάξανε απ' έξω. Με τη συμμαχία. Τα ίδια κάνουν κι αλλού. Για να δείτε πώς. Μα γι' αυτό λέμε ότι υπήρχε δυνατότητα να γίνει η κυβέρνηση. Πώς άλλο θέμα τώρα. Θα πρέπει να κάνουμε μια φορά μια συνδικαλιστική κουβέντα. Πώς παραμένει θέλετε. Ο κύριος Παναγόπουλος αλόβητος. Λοιπόν, ναι. Λέγαμε λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, τελικά όμως το ΚΚΕ είναι απλά ένα κόμμα διαμαρτυρίας, δεν θέλει ποτέ να πάρει την εξουσία. Και αν μου πείτε ότι δεν θέλει ο λαός, γιατί δεν είναι όριμες οι συνθήκες, δηλαδή κύριε Παφίλη προτιμάει ο λαός τα ΠΑΣ και αυτό το γδάρσιμο που λέτε και εσείς στους μισθούς με την ακρίβεια και όλα αυτά και δεν προτιμά ένα κουκουέ στην εξουσία. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω κάτι, αυτοί που λένε ότι το κουκουέ δεν θέλει να κυβερνήσει. Ή είναι ηλίθιοι ή είναι άσχετοι. Και το λέω με γνώση του, το λέω. Το κουκουέ δεν θέλει. Παλεύει να πάρει την εξουσία. Έχει δώσει χιλιάδες νεκρούς, εκτελεσμένους, φυλακισμένους. Γιατί τα έκανε αυτά? Για να μην κυβερνήσει, για διαμαρτυρία. Και γιατί παλεύουμε σήμερα μπροστά σε όλους με τους εργαζόμενους και έχουμε και αποτελέσματα. Και το 39% του λαού λέει ότι το κουκουέ είναι το πιο αξιόπιστο κόμμα. Αξιόπιστο. Όχι σταθερό, γιατί σταθερό το θεωρεί δεδομένο. Αξιόπιστο. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Τα κάνουμε ακριβώς για να αποφασίσει και ο κόσμος να τον πείσουμε. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Ούτε με ραβδάκι, ούτε με ψέματα. Εμείς δεν πέσαμε στην παγίδα ότι θα σκίσουμε το μνημόνιο με ένα άρθρο. Μάλλον θα τα καταργήσουμε με ένα άρθρο και με ένα νόμο. Ναι. Και να λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα που μας βγήκε τώρα. Νομίζαμε ότι είχε έλλειψη στο εξωτερικό όλο αυτό το διάστημα. Μας βγήκε ξαφνικά και λέει διάφορα. Τότε ξέρετε τι είπε? Αυτό που είπαμε ότι θα καταργήσουμε το μνημόνιο ήταν σχήμα λόγου. Και όταν καταθέσαμε εμείς πρόταση που έπρεπε, επειδή μας κάνει τη θεσμική δηλαδή. Ναι. Την πολύ θεσμική μάλιστα, σε σημείο γελίο, το λιγότερο. Λέω, το λιγότερο πραγματικά. Ναι. Σε σημείο να δημιουργεί εμπόδια με αυτό. Εμείς, το πράγμα. Ήταν υποχρεωμένοι σε ένα μήνα να τη βάλει στην επιτροπή και στον επόμενο μήνα να συζητηθεί στην ολομέλεια. Και το έθαψε στα συντάρια της. Εμείς δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε, αλλά δεν θέλουμε να γίνουμε σαν τους άλλους. Ναι. Παλεύουμε με χέρια και με νύχια και με δόντια, ναι, με δυνάμεις πάνω και από αυτές που έχουμε, να κινητοποιήσουμε τον κόσμο να κερδίσει, να αγωνιστεί για να αποσπάσει κατακτήσεις. Γιατί αλλιώς δεν αποσπά κατακτήσεις. Δεν πρόκειται να του δώσουν, αν δεν παλέψει και το ξέρουν και από μια την που ιστορία. Λέμε για τον αγώνα και και μέσα σε αυτόν τον αγώνα. Ναι. Ναι. Να συνειδητοποιήσει ότι σάπισε ο καπιταλισμός. Mm. Είναι βάρβαρος πια. Το αντιλαμβάνεται και θέλει ανατροπή. Και σε αυτή λοιπόν την πορεία, όταν ο λαός μας στηρίξει, έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα από τώρα επεξεργασμένο. Και σε λεπτομέρειες. Και αν θέλετε, μια μέρα, όταν ξανάρθω, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μόνο. Ναι. Ποιο είναι το πρόγραμμα του ΚΚΕ και τι λέει για κάθε τομέα. Ναι. Για να δούμε αν θέλουμε ή δεν θέλουμε. Βεβαίως, τα στελέχη σας και στη Λέσβο φροντίζουν να τα, λένε, αλίμονο. Αλλά μια που λέμε γι' αυτό, κύριε Παφίλη, για τον αγώνα και τα λοιπά, και βλέπουμε ότι οι αγώνες που κάνει και τώρα τελευταία το ΚΚΕ είναι και πιο νικηφόροι. Δηλαδή πάνε λίγο μέχρι τέλους. Το βλέπουμε ειδικά στη Λέσβο με τους πληστηριασμούς που mm-hmm. έχουν διακοπεί, με τις επανασυνδέσεις ρεύματος σε ευάλωτες ομάδες. Πολύ σημαντικές νίκες. Και επίσης τα ποσοστά του ΠΑΜΕ σε μια σειρά συνδικαλιστικούς φορείς. Mm-hmm. Δεν μπορεί όμως να ανοίξει λίγο το ΠΑΜΕ να συζητήσει και με άλλους που δεν είναι με το ΚΚΕ, αλλά θέλουν μια αριστερά. Να υπάρξει ένας χώρος διαλόγου δηλαδή. Να σας πω καταρχήν ότι οι αγώνες δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και άλλοι. Και πολύ, πολύ δυνατοί αγώνες. Ήταν ο αγώνας της Κόσκο που γονάτισε, ναι, ένα από τα μεγαλύτερα μονοπόλια. Είναι οι αγώνες στην ζώνη. Ναι. Είναι η food. Ναι. Είναι η οικοδόμη. 25% πήραν αύξηση. Με συλλογική σύμβαση. Κάτω από σκληρούς αγώνες. Τα ίδια έγιναν και με τη ζώνη. Τα ίδια έγιναν και με την Ιφούντ και με άλλα και με άλλα. Δηλαδή είχαν κατακτήσεις. Ναι. Και ξέρετε, θέλω να πω κάτι. Ναι. Στον κόσμο που μας βλέπει και μας ακούει, ότι οι άλλοι,
Γι' αυτό λέμε τώρα ποια αριστερά και ποια πρόοδος έχουν γίνει έννοιες, πώς έχουν ανακατευτεί πολύ. Από το πρώτο εξάμηνο, άντε το χρόνο, αντί να στηριχτούν, να στηρίξουν το κίνημα για να υπάρξει κίνημα κατακτήσεων και ανατροπής, τι λένε, εκλογές. Ναι. Μια φορά στα 4 χρόνια. Εμείς το λαό δεν το θέλουμε θεατή. Το θέλουμε πρωταγωνιστή. Να παλεύει μέσα στα σωματεία κλπ. Και είναι γεγονός από αυτό που λέτε ότι έχουμε πολύ μεγάλη άνοδο. Ναι. Και στους εργαζόμενους, δεύτερη δύναμη στη ΓΕΣΕ. Πρώτη δύναμη στο εργατικό κέντρο της Αθήνας. Με το μεγαλύτερο της Ελλάδας. Και να μου επιτραπεί ένα σχόλιο. Στους υγειονομικούς και σε άλλα. Ένα σχόλιο, στο πάμε όμως, αυτό ήθελα που είναι η ουσία. Συμμετέχουν και άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι όλοι με το κουκουέ. Ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν τον ταξικό αγώνα, να το πω έτσι. Ναι. Και έρχονται και συνεργάζονται μαζί μας. Όταν εμείς κάναμε κινητοποιήσεις και κάνουμε, και έρχονται, παίρνουν μέρος 600 σωματεία, σε αυτά πλειοψηφία δεν έχουμε ούτε στα μισά. Έχουμε συσπυρώσει ευρύτερο κόσμο. Μάλιστα. Και εδώ απλώς ένα σχόλιο. Ναι. Έχει μια μεγάλη διαφορά το κουκουέ στους αγώνες σε σχέση με το παρελθόν. Περνάει δηλαδή από το πεζοδρόμιο στο δρόμο. Καλά, τώρα εμείς πάντα μέσα στον δρόμο. Τώρα μην ακούω τέτοια. Ενώ δεν ήταν. Είμαστε στον δρόμο. Απλά ένας αγώνας για να γίνει, αλλά ένας αγώνας για να νικήσεις. Δεν είμαστε. Το βλέπει ο κόσμος τώρα, ξέρει. Ναι. Πάλι το κουκουέ λέει κατεβαίνει. Πού είναι άλλοι. Φτάνει. Πάλι το κουκουέ κατεβαίνει. Λέω λοιπόν ότι όλα αυτά έπαιξαν ρόλο και στην άνοδο του κουκουέ και πιστεύουμε ότι θα παίξουν. Ακόμα παίζουν ρόλο. Γιατί. Πια, θα σας πω απλά πράγματα. Την επόμενη των εκλογών, των προηγούμενων. 14 κατασχέσεις αποτράπηκαν. Πάμε κουκουέ απ' έξω. Ναι. Έγινε μία 48-ωρη απεργία. Φοβήθηκαν στη ζώνη. Και επειδή είναι καλοκαίρι, πιέζονται πολύ. Και αναγκάστηκαν να φτάσουν στην υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης. Όχι στην υπογραφή, στην επικύρωση από το Υπουργείο Εργασίας. Που όμως, για να μην ξεχνιόμαστε, αυτή είχε υπογραφεί το 2017. Ναι. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν την επικύρωσε. Μάλιστα. Ούτε ήρθε η Νέα Δημοκρατία και τα ίδια. Και τώρα από το στρίμωγμα που έφαγαν, να το πω έτσι, από το κουκουέ, αναγκάστηκαν να φτάσουν ένα βήμα και θα το πετύχουν. Θέλω να πω δηλαδή. Ενώ άλλοι κλάδοι δεν έχουμε καν συλλογική σύμβαση εργασίας. Τι να λέμε τώρα. Καλά, δεν τις έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τις έκανε. Δεν τις νομιμοποίησε. Δηλαδή θέλω να πω τώρα μερικά πράγματα και για έναν αριστερό και προοδευτικό κόσμο. Ναι. Γιατί να σας πω τώρα, σε αυτές τις εκλογές και προηγούμενα, έχουμε μια ευρύτατη συσπήρωση από στελέχη μέχρι και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είναι και υποψήφοι. Τώρα, από ανθρώπους που είναι γενικά στην αριστερά, από ανθρώπους που ήταν στο ΠΑΣΟΚ και μιλάμε για χιλιάδες, όχι έναν και δύο, οι οποίοι τι λένε. Έχουμε διαφωνίες, δεν έχουμε, λέω για το διάλογο. Σε μερικά πράγματα μπορεί να έχουμε διαφωνίες, τα επιμέρους τέλος πάντων. Αλλά συμφωνούν σε ένα, πρώτον στην κατεύθυνση του αγώνα και δεύτερο, ταξικό αγώνα και αυτά, για να μην λέω. Και δεύτερο που λένε το εξής, ότι δεν υπάρχει σήμερα άλλο κόμμα που να συσπυρώσει τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις εκτός από το ΚΚΕ. Να μιλήσουμε όμως και να μας πείτε και για τους άλλους, κύριε Παφίλη, για εκείνους που ψήφισαν πάντα ΠΑΣΟΚ, πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και επέστρεψαν στο ΠΑΣΟΚ. Σε εκείνους τι λέτε, γιατί να ψηφίσουν οι κουκουέ? Γιατί ξέρετε τι θεωρεί, ότι το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον μπορεί να τα διαχειριστεί τα πράγματα. Έχει κόσμο παντού, σε πολλές λοιπόν, δομές. Κοιτάξτε, υπάρχει μια. Την ξέρει τη δουλειά. Η επανάληψη, λέω, της ιστορίας έρχεται είτε σαν φάρσα είτε σαν τραγωδία. Εντάξει, είναι και τραγωδία, είναι και φάρσα. Αλλά όμως έχουμε και το ανάποδο του τι έχει γίνει. Γιατί τόσο εύκολα μετακινούνται, όχι κόσμος και στελέχη λέω τώρα, μεγάλα, από το ένα κόμμα στο άλλο, εκτός από το κουκουέ. Γιατί έχουν την ίδια πολιτική και είναι, πώς να το πω, ο καυγάς τους είναι ερωτικός, θα το πω έτσι, αντιζηλίας. Ναι. Για να πούμε και λίγο κανένα πιο έτσι από αυτά που αρέσουν στον κόσμο. Κοιτάξτε, ας σκεφτούμε τώρα τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Λοιπόν, έχουμε δει το ΠΑΣΟΚ που δεν θα πήγαινε ποτέ με τη δεξιά να κυβερνάει με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΛΑΟΣ. Ναι. Ακροδεξιό κόμμα. Λοιπόν, και τώρα να βασκίζει τα ρούχα του για την ακροδεξιά. Το έχουμε δει να κυβερνάει με τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε δει να κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Ναι. Πρώτη φορά αριστερά με τους ΑΝΕΛ. Και έχουμε δει να εμφανίζονται και διάφοροι διάτοντες αστέρες κατά καιρούς, ποτάμι, λίμνες και λοιπά, αυτά τα λέω ειρωνικά, ποτάμι, ένας κεντρών, ποιοι άλλοι ήταν, ΑΝΕΛ,
Ποιοι άλλοι, δεν τους θυμάμαι όλους τώρα, γιατί φτάσαμε. Και σε... Λάος, αυτή ήταν. Και φτάσαμε σε μια περίοδο που να βλέπουμε. Και τώρα Ελληνική Λύση. Ακούστε τώρα για να. Γελάμε, κύριο. Φτάσαμε σε μια περίοδο και ρώταγα, επειδή είμαι και παλιό εκεί μέσα, συγγνώμη, λέω, σε ποιο κόμμα είσαι τώρα. Αυτή η μετακίνηση και αυτός ο ρόλος των μικρών κομμάτων, γιατί το ΚΚΕ δεν είναι μικρό κόμμα, είναι πολύ μεγάλο κόμμα και δεν είναι μόνο θέμα ποσοστού. Λοιπόν, να γίνονται. Γιατί? Να κατασκευάζονται κόμματα ουσιαστικά για να στηρίξουν το ίδιο το σύστημα. Και δέστε τώρα πώς διαμορφώθηκαν οι συμμαχίες. Να αρχίσω. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, τα είπα. ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από τους ΑΝΕΛ, τι πήρε? Πήρε την μισή, όχι μισή, κορυφαία στελέχη του Πασόκ, πρωταγωνιστά στα μνημόνια. Πήρε στην κοινοβουλευτική ομάδα και μάλιστα και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και λοιπά, σε αυτό στο προοδευτική συμμαχία που λένε. Πήρε από τη Νέα Δημοκρατία, Αντώναρος, κυβερνητικός εκπρόσωπος σε κυβέρνηση που τότε ο ΣΥΡΙΖΑ την κατήγγειλε για κυβέρνηση δολοφόνων λόγω Γρηγορόπουλου και για κυβέρνηση που χρεοκοπεί τη χώρα. Λοιπόν, και έγινε και η απογείωση. Και τα λέμε και στο λαό της Λέσβου. Μαρατζίδης, ο μεγαλύτερος αντικομμουνιστής και αναθεωρητής της ιστορίας, ο οποίος τι λέει? Λέει ότι το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ, που αναγνωρίστηκε τέλος πάντων και από το επίσημο κράτος, αναγκαστικά, ήταν εγκληματίες και ότι καλά κάνανε οι ορισμένοι Έλληνες και πήγαν στα τάγματα ασφαλείας. Το έχει πει αυτό? Άμα σας πω τι έχει πει, να σας τα φέρω εδώ. Και τον έχει σύμβουλο του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές. Τι άλλο μένει μετά, να πάρει και το Κασιδιάρη? Να λοιπόν αυτές οι συμμαχίες, κοιτάξτε τώρα, διόλων των μέσων. Να σας πω όμως και το ποιες άλλο. Αρχές. Είναι απ' την άλλη και κάποιοι που λένε, εντάξει, είχαμε τη δυνατότητα με τις προσβάσεις μας στο ΠΑΣΟΚ να έχουμε κάποια χρήματα, να παίρνουμε κάποια δάνεια. Μετά στέρεψε η πηγή, οπότε μπήκαμε στα μνημόνια. Μήπως αυτοί το ξέρουν λίγο καλύτερα, γιατί το ΚΚΕ είναι και νομότυπο κόμμα, έτσι. Ακόμα και στο lockdown που έκανε διαμαρτυρία, έκανε με τα μέτρα προστασίας όπως πρέπει. Μήπως λοιπόν, λέει, να είμαστε κοντά στην εξουσία, γι' αυτό να πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Τι απαντάτε σε αυτόν τον κόσμο που θέλει να ζήσει στο σήμερα καλύτερα? Σήμερα για να ζήσει καλύτερα ο κόσμος πρέπει να αγωνιστεί. Δεν θα του δώσουν τίποτα, θα του πάρουν. Τώρα που έκανα περιοδία στην αγορά, συζήτηκα με τους επαγγελματίες και τους λέω, ετοιμαστείτε για νέο πογκρόμ. Μα λέει, πώς μας έχουν δάρει αυτά τα γνωστά. Λέω, τι λέει, διεύρυνση της φορολογικής βάσης, λέει, του Σύμφωνο Σταθερότητας, που το συμφωνούν όλοι. Πώς θα διευρυνθεί η φορολογική βάση, αφού δεν θα φορολογήσει το μεγάλο κεφάλαιο που έχει απίστευτα αμύθιτα κέρδη, πού θα πάει? Θα πάει στους μικρομεσαίους και θα πάει και στους εργαζόμενους. Αυτή την πολιτική τη στηρίζουν και το ΠΑΣΟΚ. Και τα όνειρα της θερινής νυχτός, το παλιά, έχουν τελειώσει. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική και πολύ σκληρή σήμερα. Ακόμα και εκείνα τα δάνεια που τους έδινε, ας σκεφτεί ο κάθε άνθρωπος πόσο πληρώνει το σπίτι του. Παίρνει, ας πούμε, λέω, 50.000 ευρώ και τα πληρώνει 150.000. Για να κερδίζουν, θα τα αλλάξουν αυτά, θα δώσουν νέα δάνεια, θα δώσουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εγώ ρωτάω όλο τον κόσμο. Πήρατε τίποτα? Σε όλη την Ελλάδα έχω γυρίσει, σχεδόν όλη την Ελλάδα. Πήρατε τίποτα εσείς? Όχι. Μα πώς, λέω, αφού σας λένε, πήγα στο νοσοκομείο τώρα. Ναι. Λέει, μας είπαν ότι για το ψυχιατρικό που είναι έσχος για τη σύγχρονη εποχή. Είναι. Δεν είναι του 23, είναι του 33. Εδώ και χρόνια. 70 χρόνια πίσω και παραπάνω. Τόσα χρόνια δεν το φτιάχνει κανένας. Και τώρα τι λέει στο Ταμείο Ανάκαμψης? Πάω, ξέρω εγώ, στο τάδε νοσοκομείο σε άλλη πόλη, τα ίδια. Θα τα δώσει το Ταμείο Ανάκαμψης? Πώς θα τα δώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, αφού μειώνονται οι κοινωνικές δαπάνες? Άρα από τις 26-27 Ιουνίου δεν περιμένουμε Πάσχε? Αυτά καταργούνται. Καταργούνται. Πάλι με το Σύμφωνο Σταθερότητας καταργούνται για το ρεύμα ή οποιασδήποτε επιδοτήσεις. Καταργούνται όλα τα βοηθήματα που δίνονται. Όχι οι Πάσχε αυτά που τις ξεφτύλες ήταν, αλλά και άλλα που δίνανε κάποιο συμπλήρωμα. Είναι αυστηρός όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελέγχεται η χώρα για αυτό το πράγμα. Επομένως, αυτοί που συμφωνούν με αυτή την πολιτική, κυριολεκτικά, σας το λέω, κοροϊδεύουν τον κόσμο αυτά που του τάζουν. Λέει συγκράτηση των μισθών στα ίδια επίπεδα. Ναι. Τα είπε και ο Στουρνάρας, ο διευθυντής της Τράπεζας της Ελλάδας.
Δηλαδή αυτά που λέγονται προεκλογικά. Ναι. Δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Καταλαβαίνω, λέει, την προεκλογικό πνεύμα, αλλά δεν μπορούν να υλοποιηθούν γιατί η χώρα έχει διεθνείς δεσμεύσεις. Αυτά εννοούσε. Και δεύτερο, κρίνεται και η ανταγωνιστικότητα, που σημαίνει δηλαδή τα μεγαλύτερα κέρδη της οικονομίας, και υπάρχει και η δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτά τι είναι? Πάνε και λένε τώρα αύξηση των μισθών και τέτοια, πότε το δώσω, αφού λέει μέχρι το 27 πάγωμα. Τριετίες μετά το 27 και να δούμε. Ο κόσμος όμως αυτά δεν τα έχει βιώσει ακόμα και θα τα δει μετά τις εκλογές. Αυτά δεν είναι θέμα να τα έχει βιώσει μόνο. Καταρχήν στην προεκλογική αντιπαράθεση που έγινε, μόνο εμείς βάζουμε αυτά τα ζητήματα. Όλοι οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Τσακώνονται για το επιμέρους, πιαστήκανε για το φορολογικό. Πιαστήκανε για το φορολογικό. Και ρωτάμε εμείς για το 95% που πληρώνει ο λαός τη φορολογία και το 5% που πληρώνουν αυτοί που έχουν το 65%, το ξαναείπε. Δεν έκαναν κουβέντα. Τίποτα. Άρχισε ποιος φορολόγησε περισσότερο τον άλλον, ο ένας έτσι, ο ένας αλλιώς, και η ουσία είναι ότι κάνουν τα ίδια όλοι. Και αυτά για να τα μάθει ο λαός πρέπει να ενημερωθεί. Ναι. Πάμε λίγο στο κόμμα, ναι, το οποίο γνώρισε και καλή άνοδο και είχα διαβάσει με την επομένη των εκλογών την Κεντρική Επιτροπή να λέει ότι επικυρώθηκε ουσιαστικά η απόφαση που είχε πάρει το κόμμα το 2011. Τι δηλαδή άλλαξε από τότε στο σήμερα? Το 12. Το 12. Ναι. Να σας πω, το 12 ένας κόσμος παγιδεύτηκε. Σωστά. Στις εύκολες υποσχέσεις. Εμείς, που ήταν και στον κόσμο ο κόσμος, ο κόσμος κατέβαινε, συγγνώμη, στον δρόμο. Μα κατέβαινε, μα εμείς δεν λέμε ότι δεν κατέβαινε. Εμείς είπαμε ότι είναι κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, ότι δεν μπορεί να αλλάξει αν θα συγκρουστείς. Τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα βγω εγώ και θα τα αλλάξω όλα. Ναι. Θα σκίσω μνημόνια, μην τα επαναλαμβάνω, ναι, συνέχεια. Ναι, ναι. Όλα τα υπόλοιπα. Ο κόσμος παγιδεύτηκε σε εύκολες υποσχέσεις, για να μην πω για το ενισχύ σας. Go back Merkel, I love you Merkel μετά. Ναι. Τέτοια, δεν πω κολοτούμπα, αλλά τέτοια. Ναι. Παγιδεύτηκε, εμείς τότε δεν μπήκαμε στην κυβέρνηση γιατί ξέραμε τι θα γίνει, γιατί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν προδιαγεγραμμένο. Και να σας πω και μια άλλη εμπειρία. Εγώ διάβαζα τις ομιλίες του Τσίπρα, ναι, όχι αυτές που έλεγε στα μπαλκόνια, με τα νταούλια και με όλα τα υπόλοιπα. Αυτά ήταν δημαγωγίες. Το τι έλεγε στο εξωτερικό. Πού, ναι, πήγε? Στο Τέξας. Τι είναι το Τέξας? Πετρελαί και Αμερικάνοι. Πού γύρισε μετά? Στο Σίτι, στο Λονδίνο. Τι είναι το Σίτι? Είναι οι εφοπλιστές. Πού, ναι, πήγε μετά? Στο κόμμα της Ιταλίας. Η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, ο σκληρός πυρήνας του κεφαλαίου της Ευρώπης, και μετά στο Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο, που είπε ότι με τη δική μου την κυβέρνηση επιλέξει, όποιος το αμφισβητήσει θα πάθει νύλα κυριολεκτικά, το έχω έτοιμο, δεν το στείλω, αν σας παίρνουν τηλέφωνο πέστε τους να το στείλω να το έχουν, με τη δική μου κυβέρνηση θα έχετε μεγαλύτερα κέρδη και θα εξασφαλίσω και κοινωνική ειρήνη, δηλαδή εργαζόμενοι υποκύψτε. Με εκείνες όμως τις υποσχέσεις, δεν του βγήκε φαίνεται. Επειδή ήταν μεγάλο, ναι, το ρεύμα, ναι. Το χειρότερο που έκανε ήταν ότι και μετά το δημοψήφισμα που εμείς είπαμε θα είναι ναι, ποιος δικαιώθηκε? Το τι έγινε τελικά. Εντάξει, ναι, το λευκό σας εκεί μας τσάκισε βέβαια. Μα το λευκό εμείς... Μας τσάκισε. Εμείς ζητήσαμε, δεν σας τσάκισε το λευκό, σας τσάκισε η απατεωνιά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και που το ξέραμε ότι θα την κάνει. Εμείς είπαμε, αν θυμάστε καλά, εμείς βάλαμε ζήτημα να μπουν και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, ναι, για την έξοδο, να μπουν και άλλα θέματα μέσα. Και όχι μόνο αυτό. Και το απέριψαν. Τώρα δεν θα μπορούσε να πήγε για τον καπιταλισμό και όχι για τον καπιταλισμό, δεν βάλαμε. Ψήφισμα. Βάλαμε να γίνει, να πει ο κόσμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ο κόσμος τον πιλάγανε τόσα χρόνια ότι έχουμε μαξιλάρι και δεν πάθουμε τίποτα. Και το μαξιλάρι που του έδωσε ήταν καρφιά. Και επειδή δεν είναι φακίρης ο κόσμος, να τι έπαθε όλο αυτό τον καιρό. Αυτή λοιπόν την. Απέναντι σε αυτό λοιπόν το 12 τι είπε το κόμμα? Λέω λοιπόν, εμείς απέναντι στο 12 είπαμε ότι είναι αυτά ακριβώς, ότι δεν πρόκειται ούτε μνημόνια να σκίσουν, ούτε να αλλάξουν, γιατί έχουν αυτή την πολιτική. Μάλιστα. Και λοιπόν, ναι, λέω τώρα ο κόσμος πραγματικά, όταν του δίνεις κάποια εύκολη λύση και την προπαγανδίσεις, υπήρχε ένα κύμα μεγάλο που είχε σηκωθεί, ναι, διαμαρτυρίας. Ναι. Τότε σου λέει, να, κάτι καλύτερο θα κάνει. Ναι. Και γιατί, αυτό που, ναι, λέμε εμείς ότι ήτανε, χειρότερη η πολιτική του, γιατί έφερε τρίτο μνημόνιο που ήταν και χειρότερο από όλα. Ναι, γιατί ο κόσμος όμως θέλει και κάτι άμεσα, κύριε Παφίλη. Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να περιμένει. Να σας πω για τα πότε θα οριμάσουν, ναι, οι συνθήκες. Να σας πω, του έδωσε τίποτα άμεσο ο ΣΥΡΙΖΑ?
το αντίθετο, του πήρε. Λέω για το ΣΥΡΙΖΑ ή το ναι, ΠΑΣΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Του έδωσε τίποτα άμεσα. Τίποτα. Εμείς το άμεσο σας λέω έχουμε καταθέσει. Δεν θυμάμαι πόσους 400 τροπολογίες. Όχι για το σοσιαλισμό, για άμεσα. ΦΠΑ παραδείγματος. Ναι, για άμεσα, σωστά. Να ναι. μειωθεί. Έχει να καταργηθεί στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης. Ενιαίος φόρος κατανάλωσης. Και πάρα πολλά άλλα, να μην τα λέω γιατί θα φάμε πάρα πολλή ώρα. Τα οποία όμως, για να κάνουμε ένα λογαριασμό επειδή βγαίνουν στην τηλεόραση, κανένας δεν τα στήριξε. Ούτε ναι. καλά η Νέα Δημοκρατία ήταν δεδομένο, ναι. ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχονται τώρα και τα εξαγγέλνουν. Μα κάτσε. Ναι. Άρα λοιπόν τώρα και για να. Γι' αυτό λοιπόν το ναι. πιο. Το μεγαλύτερο κέρδος για τον κόσμο είναι να έχει ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και στη Βουλή. Θα γιατί πάμε αυτό, σε αυτό για να κλείσουμε. Αυτό γιατί είμαστε πάνω από μισά ώρα. Θα και ισχυροποιήσει και τους αγώνες. Τι δίλημα αυτή τη στιγμή μπαίνει στην κάλπη της Κυριακής που αφορά και στο ΚΚΕ. Και μην ακούσουμε θέλουμε μεγαλύτερα ποσοστά γιατί αυτό σημαίνει καλύτεροι αγώνες μόνο κύριε Παφίλη. Ένα πραγματικό ουσιαστικό δίλημα για να πάνε οι πολίτες στην μάλιστα. κάλπη. Λοιπόν θα το πω πιο επιστημονικά και μετά θα το πω και λαϊκά. Ναι. Λοιπόν το δίλημα είναι αν ο λαός με την ψήφο του θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία και αυτούς που συμφωνούν στα στρατηγικά και τους έχει ζήσει και είναι ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και διάφορα συμπληρώματα τύπου πλεύση ελευθερίας κλπ. Εδώ μιλάμε για γελιότητα δηλαδή. Εντάξει, κυριολεκτικά. Και αντισυστημικά το Νίκη. Ποιο. Που λέει. Ναι, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός και μετά τι λέει, όποιος δεν πληρώνει τα δάνεια, καταναγκαστική εργασία. Το δίλημα λοιπόν είναι αν θα δώσει σε αυτούς ή αν θα στηρίξει το ΚΚΕ. Πέρα από τις διαφωνίες που μπορεί να έχει, δηλαδή να το μεταφράσω απλά, είναι Νέα Δημοκρατία και οι συνεργάτες που ψήφισαν αυτά που είπαμε και που θα ψηφίσουν πολύ περισσότερο τώρα, ή ΚΚΕ για να είναι η αντιπολίτευση ισχυρή απέναντι σε όλα αυτά και να κινητοποιήσει το λαό. Αυτό είναι. Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα. Γιατί ο λαός θα βρεθεί μπροστά σε πολύ δύσκολη κατάσταση και οι άλλοι θα του λένε ναι μεν αλλά, ενώ το ΚΚΕ θα είναι μπροστά και όσο δυνατό είναι, πιο δυνατό τόσο θα το πω απελευθερώνονται και οι δυνάμεις. Και ένας κόσμος χαίρεται. Μα ένα χαίρεται πολλής κόσμος που ανέβηκε το ΚΚΕ σημαίνει ότι το εκτιμάει. Λοιπόν αφού το εκτιμάτε ρίξτε και το ψηφοδέλτιο να έχουμε και την Κομνηνάκα βουλεύτρια. Και μια αυτό γυναίκα ήταν, βουλεύτρια. Αυτό ήταν το επιστημονικό μήνυμα ή το λαϊκό. Το πρώτο ήταν το επιστημονικό. Ωραία, πάμε και στο λαϊκό. Το λαϊκό, όχι, όχι, λέω το λαϊκό είναι Νέα Δημοκρατία και οι άλλοι του ΚΚΕ. Το απλό, δηλαδή, το απλό ήταν αυτό. Ναι, το απλό. Οπότε καλείτε τον κόσμο λοιπόν για την Κυριακή να μην χάσει την έδρα του ΚΚΕ. Βέβαια τώρα είμαστε σε αυτό το δίλημα. Υπάρχει ΠΑΣΟ ΚΚΕ εκεί πέρα. Ναι. Δεν ξέρουμε τι θα το γίνει. Το δίλημα δεν ξέρω που είναι. Το δίλημα πάντως είναι αν θα στηρίξει το ΚΚΕ για να έχει ένα βουλευτή που αγωνίζεται για τα συμφέροντα και του λαού της Λέσβου αλλά και του Βόρειου Αιγαίου συνολικά ή αν θα επιμείνει να στείλει άλλους βουλευτές οι οποίοι θα ψηφίζουν όπως ψήφισαν και προηγούμενα αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Ενώ εμείς είμαστε 100% αντιπολίτευση, ισχυρό δηλαδή ΚΚΕ με βουλευτίνα στη Λέσβο. Αυτό είναι το μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Παφίλη. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.